Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, Ανθή. Άννα Μαρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όνειρο είδα. Σημαδιακό να δείτε. Πες τι. Την Αθηναίτσα ότι γύρισε. Εμένα τα όνειρά μου βγαίνουν πάντα πραγματικότητα. Άντζε! Γύρισε! Έλα, κορίτσι μου. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Κούκλα, κούκλα. Να σου ζήσει. Κούκλα, κούκλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Ανθή που ήρθε και έκανε όλο αυτό τον κόπο και με αντικατέστησε. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ, Ανθή μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηναής μου, γιατί πέρασα πραγματικά υπέροχα μαζί σας, πάρα πολύ ωραία. Αλλά να σας πω την αλήθεια, με βολεύει και λίγο έτσι όπως έγινε. Γιατί εγώ είχα ξεκινήσει κάτι μαθήματα χορού και τώρα πρέπει να τα συνεχίσω. Καλά ρε Αθηναίτσα που είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα σχετικά με... Εγώ μετά να σας ρωτήσω, γιατί και εγώ σας σκεφτόμουν να σας είχα πολύ μέσα στο μυαλό μου. Το φαντάζομαι. Να σου πω, πόσα κιλά γεννήθηκε? 300 στρογγυλά στρογγυλά. Θυμάμαι ότι δεν ζύγιζε τόσο πολύ στην αρχή. Δεν μπορούν να το μετρήσουν ακριβώς, περιμένουν να βγει έξω για να το ζυγίσουν. Και ήταν χαρούμενο. Ήταν νευριασμένο στην αρχή, αλλά μετά όλα καλά. Και τώρα πώς είναι ήσυχο? Τώρα είναι ήσυχο γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμα κανονικά να έχει τις απαιτήσεις που είχε ένα μωρό. Είναι το νόημα της ζωής. Τίποτα. Τρώει, κοιμάται και αυτό είναι. Ναι, αλλά έχουμε και ένα άλλο κοριτσάκι. Το οποίο πώς το υποδέχτηκε ως μαμά του? Η κόρη μου περίμενε ένα κοριτσάκι. Είχε ζητήσει ένα κοριτσάκι και δεν έχω δει να ζηλεύει προς το παρόν. Νομίζω ότι είναι καλά τα πράγματα. Ελπίζω έτσι να πάει στη συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Σε είδαμε μετά από 2,5 ώρες, 3, είχες πάρει το καροτσάκι και είχατε βγει την βόλτα με το μωρό. Αυτό ήταν φωτομοντάζ ή ίσχυε? Δεν βγήκα μετά από. Βγήκα μετά από 6 μέρες και είχε το μωρό. Το έβγαλα βόλτα, γιατί αυτό που πρέπει να... Αυτό που μου εξήγησαν οι γιατροί είναι ότι τα μωρά μπορούν να βγαίνουν έξω στον καθαρό αέρα. Δεν θέλουν πολύ κόσμο. Γιατί ειδικά τώρα είναι η περίοδος της γρήπης. Είναι και τα γονίδια που λειτουργούν στο συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή που... και εγώ δεν είδα άνθρωπο. Όσο ήμουν μέσα στο μευτήριο δεν είδα άνθρωπο. Έβλεπα ροντέο. Δεν είχα έτσι επισκέψεις και αυτά. Και ελπίζω και το παιδί μου να μου μοιάσει να έχει τον ανθρωποδιώκτη με λίγα λόγια.